Μια μέση λύση φαίνεται να προκρίθηκε τελικά όσον αφορά στην διάσωση του σπάλου τρακείου και εκτενέστερα την Λουτρόπολη του νομού κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση τη Λουτράκη ΑΕ, παρουσία του Δημάρχου, των επικεφαλή των Δημοτικών Παρατάξεων, του Διευθύνοντο Συμβούλου τη Αλέξανδρος Τεχνική ΑΕ, κ. Γιώργου Βλάχου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τη εταιρεία. Μια λύση στην οποία θα έλεγε κανεί οδηγήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο αναγκαστικά και εκ των πραγμάτων όπω διαγράφονται σήμερα για το μείζον αυτό θέμα. Μια λύση ενωτική που η μεγάλη της σημασία είναι ότι αποτελεί σωτηρία για το ΣΠΑ και το γόητρο του Λουτρακίου. Το βασικό της πρότασης ή των προτάσεων που τελικά προκρίθηκαν έχει να κάνει με τη μίσθωση του ΣΠΑ από την Αλέξανδρος Τεχνική ΑΕ για 12 χρόνια, τη διευθέτηση της οφειλής προς την εταιρεία με μηνιαίες δόσεις, αλλά και την προσπάθεια από την πλευρά του Δήμου της αγοράς κτηρίων της Δημοτικής Εταιρείας, ώστε με τα ποσά αυτά να εξοφληθεί εξ ολοκλήρου ο εργολάβος, να αποχωρήσει από τη μίσθωση και να παραμείνει το υδροθεραπευτήριο στο Δήμο. Βεβαίως, παραμείνει στο τραπέζι η επαναχρηματοδότηση από την Εθνική Τράπεζα του ποσού των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ που έχει ήδη αποδώσει ο Δήμος μέχρι στιγμής. Στο θέμα αναφέρθηκε ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδωρών, Γιώργος Γιώνης. Χτες το απόγευμα έγινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Λουτράκη ΑΕ, όπου αποφασίστηκε εκεί πέρα σοβαρά ζητήματα τα οποία είχαν καθυστερήσει εδώ και 2,5 χρόνια. Από ό,τι γνωρίζουμε, με τόσα προβλήματα με την Αλέξανδρος Τεχνική, την κατασκευάστρια εταιρεία, και από την πλευρά του Δήμου Λουτρακίου, ο κύριος λογοθέτης, που ο Δήμαρχος, ο οποίος εδώ και 2,5 χρόνια, ξέρετε, είχε συμβεί με το ΣΠΑ. Τελικά ήρθαμε σε μια τελική συμφωνία με την Αλέξανδρος Τεχνική και αποφασίστηκε, όπως θα αποφασιστεί και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη Δευτέρα που θα γίνει, να αγοραστούν τα ακίνητα της Λουτράκη ΑΕ από το Δήμο. Αυτό συνέβη διότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα, κυρίως με την κοινοπραξία και με τις οφειλές που έχει αυτή τη στιγμή. Αποφασίστηκε γι' αυτό το λόγο να μεταβιβαστούν τα ακίνητα της Λουτράκη ΑΕ στο Δήμο και από εκεί ένα κομμάτι αυτής της αγοράς θα το πάρει η Αλέξανδρος Τεχνική για να μπορέσει να ξεχρεωθεί. Ένα δεύτερο πράγμα είναι αποφασίσει και όπως εκμισθωθεί το ΣΠΑ στην Αλέξανδρος Τεχνική ή στην εταιρεία του κυρίου Βλάχου, που είναι ιδιοκτήτη της Αλέξανδρος Τεχνικής, και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Το ευαίσθητο κομμάτι του προσωπικού θα το δει, θα εκτιμηθεί από την εταιρεία που θα εκμισθωθεί και πιστεύουμε ότι τελικά και το προσωπικό θα σωθεί και το ΣΠΑ θα σωθεί. Αυτή ήταν η πρόταση δική μας που είχαμε πει κυρίως για το ακίνητο της Λουτράκη ΑΕ που βρίσκεται πάνω από την Αγροτική Τράπεζα να μπορεί να αγοραστεί από το Δήμο, οπότε θα μπορέσει το τίμημα αυτό να το παίρνει η Αλέξανδρος Τεχνική ώστε να μπορέσει να ξεπεραστεί το πρόβλημα της οφειλής που υπάρχει.